Καλησπέρα σας. Είστε στον Αλφα. Είναι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα υποδεχτούμε τη γνωστή δημοσιογράφο Ρένα Κουβελιώτη. Η βραβευμένη δημοσιογράφος του Αλφα και συγγραφέας καθυλώνει μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας της που θέλει τον εγκέφαλό της να έχει την εικόνα ηλικιωμένης γυναίκας. Περιγράφει την πρώτη φορά που έπαθε κρίση απόλυτης αμνησίας και εξηγεί πώς αισθάνεται όταν για μερικά λεπτά δεν ξέρει ποια είναι, πού βρίσκεται και τι κάνει. Συγκινεί όταν μιλάει για τα μονάκριβα παιδιά της και για το πώς τους εξήγησε τι συμβαίνει στη μαμά. Μιλάει για τις δυσκολίες του να μεγαλώνει μόνη της τον γιο και την κόρη της, ενώ αναφέρεται στον πατέρα της και στο πώς κατάφερε να αποκτήσει καλές σχέσεις μαζί του όταν έμαθε πως εκείνος πάσχει από καρκίνο. Η αγαπημένη καλλιτέχνηδα με το αστήρευτο χιούμορ και το πηγαίο ταλέντο μιλάει για τα εφηβικά της χρόνια όταν ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τις υπαρξιακές αναζητήσεις, για τον κεραυνοβόλο έρωτά της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα της κόρης της, αλλά και για τον μπούλινγκ που δέχτηκε η μικρή της στο σχολείο από μαθητές και καθηγητές. Ως δημοσιογράφος στο Δελτίο Ειδήσεων του Αλφα, η Ρένα Κουβελιώτη δίνει καθημερινά τη δική της μάχη για την ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού. Ως άνθρωπος όμως, οι μάχες που έχει χρειαστεί να δώσει μέχρι σήμερα είναι πολλές και σε διαφορετικά μέτωπα. Η ορμή του νερού μετέφερε τα αυτοκίνητα στην κυριολεξία σαν καριδότσουφλα. Η ώρα είναι μία. Η θερμοκρασία εδώ στην Πάρνη θα είναι στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Επιμένει. Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια του πρώτου εθελοντή. Η απόφασή της να μεγαλώσει μόνη της τα παιδιά της, όπως και το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, δεν τη λύγησαν, αλλά της έδωσαν την αφορμή να ζει την κάθε μέρα ξεχωριστά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους μικρασιάτες γονείς της και σπούδασε ψυχολογία και δημοσιογραφία. Μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα έχουν γίνει δεκάδες εισαγγελικές παρεμβάσεις, ενώ κάποιες από αυτές έχουν προβληθεί και στο εξωτερικό. Στην δημοσιογράφο Ρένα Κουβελιώτη για τα αποκαλυπτικά και αποκλειστικά ρεπορτάζ της. Το 2013 έλαβε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρώτο βραβείο δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότσι για την έρευνά της σχετικά με τη Χρυσή Αυγή. Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε τώρα να φύγεις από την Χρυσή Αυγή? Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Ούτε πρόκειται να γίνω. Σε σόκαρε η δολοφονία. Ακριβώς. Σας έλεγαν μέσα από τη Χρυσή Αυγή να χτυπάτε στο ψάχνο? Ναι. Από ποιους? Από τους φυσάμενους, τους μεγάλους. Η Ρένα δεν φοβάται τις δύσκολες αποφάσεις. Άλλωστε, όχι μία, αλλά δύο φορές επέλεξε να αναλάβει πλήρως την ανατροφή των παιδιών της. Ως μονογονέας, εξακολουθεί να πιστεύει πως για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ο Χρήστος και η Λέκτρα, όπως λέει η Ρένα, μπορεί να είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τρεις τους μαζί απολαμβάνουν να χορεύουν, να τραγουδούν και να οργανώνουν αποδράσεις στο βουνό ή τη θάλασσα. Το 2015 η υγεία της κλονίζεται. Ενώ βρίσκεται κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, παθαίνει ένα λιποθυμικό επεισόδιο και οδηγείται στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα των εκστάσεων έδειξαν ότι ο εγκέφαλός της δεν είναι συμβατός με την ηλικία της. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει υποστεί κενά μνήμης και, όπως έχει περιγράψει η ίδια, τη στιγμή εκείνη βιώνει την απόλυτη μοναξιά. Αισθάνεται πως δεν έχει παρελθόν, ταυτότητα και προορισμό. Κάθε φορά φοβάται το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει από αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, επιλέγει να δει αυτή την περιπέτεια ως ένα όχημα που θα την οδηγήσει παραπέρα και να αξιοποιεί την κάθε μέρα με ουσιαστικό πλέον τρόπο. Το βιβλίο της με τίτλο «Θα μ' αγαπάς όταν δεν θα σε θυμάμαι» διαθέτει κοφτερό, αυτοσαρκαστικό αλλά και βαθιά αληθινό λόγο. Αποτυπώνει μοναδικά τις σκέψεις, τους φόβους αλλά και την ίδια της την ψυχή που μπορεί να έχει πληγωθεί από πρόσωπα και καταστάσεις, ωστόσο είναι τόσο δυνατή που επιλέγει πάντα να χαράξει το μέλλον της βασισμένη στην αγάπη, η κινητήριος δύναμη της ζωής της. Γεια σου Ρένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο το βίντεο. Καλώς σας βρήκα. Είναι πολύ ωραίο το ότι επειδή είσαι δημοσιογράφος και μάλιστα από τις πολύ σπουδές, σ' άρεσε αυτό που ετοιμάσαμε για σένα η Δήμητρα, η Μουγκοπέτη. Είναι συγκινητικό. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να δω ένα ρεπορτάζ για μένα. Και το πιο συγκινητικό ήταν ότι ακούσαμε κάποιες φωνές από τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες,
που θυμήθηκαν με ποιον ήμουνα στο κάθε. Καταρχάς, είναι σπουδαίο το γεγονός ότι μόλις μπήκες μέσα, πολλά από τα παιδιά μας εδώ, τους τεχνικούς μας, σε είδαν, σε υποδέχτηκαν σαν μια φίλη. Τα αισθάνομαι, εγώ αδέλφια δεν έχω, αλλά δεν νομίζω να αισθανόμουν πιο δυνατά συναισθήματα με αυτά τα παιδιά. Έχουμε ζήσει τόσους κινδύνους, έχουμε γελάσει και έχουμε κλάψει μαζί 23 χρόνια. Με έχουν δει έγκυο, με έχουν δει να κλαίω, να χαίρομαι. Είναι η οικογένειά μου. Είσαι 23 χρόνια στον Α και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες έτσι τηλεοπτικές συνδέσεις στο πλαίσιο της επικαιρότητας. Παρόλα αυτά όμως σε παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, πολύ δυναμική δημοσιογράφος. Φαίνεται ότι αγαπάς τη δουλειά σου, ότι είσαι πολύ παθιασμένη με αυτήν. Αυτό έχει αναγνωριστεί ούτως ή άλλως, γιατί είσαι και βραβευμένη και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό. Κοίταξε, έχω πει τόσες πολλές φορές στη ζωή μου ότι είμαι δυνατή, που στο τέλος το πίστεψα. Ένα αυτό. Δεύτερον, την αγαπώ τη δουλειά μου. Αγαπώ το δρόμο, αγαπώ το ρεπορτάζ. Για κάποιον άγνωστο λόγο, έχω μια κόντρα με την αδικία. Και η δημοσιογραφία ήταν για μένα το όχημα για να μπορέσω να χτυπήσω την αδικία. Και μου κάνει καλό στην ψυχούλα μου. Τώρα, αν αυτό βγαίνει και στο ρεπορτάζ, είναι ακόμα καλύτερα. Έχεις ασχοληθεί σαφώς με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι και τα πρώτα θέματα στο Δελτίο. Θέλω να μου πεις εσύ, ποιο ρεπορτάζ ή ποια ιστορία είναι αυτή που σε έχει αγγίξει περισσότερο και δεν θα την ξεχάσεις ποτέ. Και γιατί. Ναι. Στην πρώτη βαθμίδα των ρεπορτάζ που σε χωρίζω είναι ένας αγώνας να συγκεντρωθούν χρήματα για να... Το σύνθημα ήταν να γυρίσει η Ευγενία στα παιδιά της. Μια γυναίκα που χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Αμερική και έπρεπε να μαζευτεί ένα αστρονομικό ποσό, 25 εκατομμύρια, το ήταν δραχμές, μέσα σε 12 μέρες. 12 εργάσιμες μέρες. Το ποσό συγκεντρώθηκε με non-stop εκπομπές από το ραδιόφωνο του Α. Τότε ήμουν ανταποκρίτρια στον Α Θεσσαλονίκης και τα χρήματα συγκεντρώθηκαν. Και αυτή τη στιγμή ο γιος της Ευγενίας, της Βένιας, είναι ο νονός του γιού μου. Γιατί δένομαι με τους ανθρώπους, παθιάζομαι. Δεν ξέρω, στη σχολή λέμε ότι πρέπει ο δημοσιογράφος να είναι αποστασιοποιημένος. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ότι κάποια θέματα, ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι άνθρωπος, δεν πρέπει να χάσουμε τον ανθρωπισμό μας. Αυτό το θέμα λοιπόν, αυτόν τον αγώνα, δεν το βλέπω σαν ρεπορτάζ, το βλέπω σαν αγώνα. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το θέμα. Έχεις νιώσει να κινδυνεύει η ζωή σου σε κάποιο ρεπορτάζ? Έχεις πάει σε πυρκαγιές, έχεις πάει σε σεισμούς, έχεις πάει σε όλες τις φυσικές καταστροφές? Πολλές φορές συνήθως κινδυνεύω μετά το ρεπορτάζ. Το κομμάτι της Χρυσής Αυγής που δεν έγινε ποτέ γνωστό. Οι συνέπειες για την έρευνα της Χρυσής Αυγής ήρθαν μετά. Έχουν πυροβολήσει το παράθυρο του σπιτιού μου. Για καλή μου τύχη σώθηκα στο παραπέντε, γιατί μόλις είχα ανάψει το φως του μπάνιου, είχαμε γυρίσει από διακοπές με τα παιδιά μου, πέταξα τις βαλίτσες στο σαλόνι, μπήκα κατευθείαν στο μπάνιο, δηλαδή με το που άναψα το φως, κάθισα στο μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή πυροβόλησαν το παράθυρο του σπιτιού μου. Αν ήμουν όρθια, τώρα σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ. Ένιωσες να φοβάσαι μετά από αυτό ή ότι θέτεις και τα παιδιά σου σε κίνδυνο? Αυτό με εξόργησε ότι είδα τα παιδιά μου φοβισμένα, πιο πολύ το γιο μου, γιατί μετά ήρθε η αστυνομία, η ασφάλεια, όλα αυτά και είδα το γιο μου τρομοκρατημένο, ξέρεις, με αυτό το κίνηση που πάνε τα χυλάκια. Με εξόργησε και με πείσμωσε. Γενικά με το φόβο δεν το έχω, έχω άγνοια κινδύνου, πεισμώνω. Φοβάμαι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών μου. Με θύμωσε. Και εκεί, γι' αυτό το λόγο και συνέχισα όλο τον αγώνα και τον δικαστικό με τη Χρυσή Αυγή και δικαιώθηκα και χαίρομαι, γιατί δεν συγχωρώ κάποιους ανθρώπους που δεν τους δίνω το δικαίωμα, δεν τους κάνω τη χάρη, να το πω διαφορετικά, να με δουν φοβισμένοι. Σίγουρα η έρευνα που έχεις κάνει για τη Χρυσή Αυγή θεωρώ ότι κατατάσσεται στις μεγάλες σου επιτυχίες, ομολογουμένως. Εσύ προσωπικά, από όλες αυτές τις αποκλειστικότητες που έχεις κάνει, τις έρευνες και τα ρεπορτάζ, ποια θεωρείς ως μεγαλύτερη επιτυχία δημοσιογραφική? Την έρευνα για το εμπόριο βρεφών, εμπόριο οργάνων βρεφών.
που ήταν ένα κύκλωμα τεράστιο Ιταλία-Αλβανία-Ελλάδα, με τεράστιες προεκτάσεις. Να σου πω ότι πριν από λίγες ώρες έμαθα ότι ακόμα το συγκεκριμένο το, κύκλωμα... Το συγκεκριμένο είναι από το ίδιο... Έχει συμπαστεί η ιστορία με, τις, με τη διπλή μονομονία στην Αλβανία. Έχει να κάνει και αυτό έχει να κάνει με το ίδιο κύκλωμα. Ερχόταν γυναίκες και γεννούσαν σε κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, δεν φαινόταν στα χαρτιά, περνούσε εικονική γέννα, αρχικά ήταν αυτή η μπίζνα, εικονική γέννα για υιοθεσία, οπότε και έχουμε παράνομη υιοθεσία και μετά αυτός ο γιατρός ήθελε να μεγαλώσει την μπίζνα και ασχολήθηκε με το εμπόριο οργάνων, με φυτώρια παιδιών στην Αλβανία και τα όργανα φεύγανε με δοχεία, με υγρό άζωτο στην Ιταλία. Εντάξει, αυτό ένα κομμάτι μεγάλο τότε είχε παίξει στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά τα πιο σημαντικά δόθηκαν στην Ιταλία και διώχθηκαν οι Ιταλοί γιατροί. Εδώ, ας πούμε, δεν απειλήθηκε η ζωή σου, δεν δέχτηκες απειλές σε αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά ευτυχώς εγώ πιστεύω πολύ στα αγγελάκια. Έχω πολλά αγγελάκια που με προστατεύουν και συγκεκριμένα σε αυτή την πόλη της Βόρειας Ελλάδας επιχείρησαν δύο αυτοκίνητα να με βγάλουν από το δρόμο. Okay. Είμαι εδώ. Άρα ουσιαστικά μέσα σε 5 λεπτά μου είχες πει ότι καθ' όλη την καριέρα σου τουλάχιστον 2 φορές έχει απειληθεί η ζωή πολύ, σου από τα ρεπορτάζ. Πολύ περισσότερες. Τι να πω τώρα για τον Βασίλη το Βαφίδη, οπερατέρ, που μας πυροβολούσαν στην Αλβανία και εμένα με είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Και μου έλεγε ασωθούμε και θα σε σκοτώσω εγώ μετά. Εντάξει, το λέμε τώρα, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας, το λέμε και γελάμε. Χαίρομαι για αυτές τις δουλειές. Νιώθεις ότι έχει αναγνωριστεί από τους συνεργάτες, από τους προϊστάμενους, από το χώρο είναι, μας. Είναι αυτή η αναγνώριση που είπες πριν, δηλαδή με τους τεχνικούς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από τα παιδιά που είμαστε μαζί στο δρόμο. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος ο Μανδυλάς, μόλις διάβασε το βιβλίο, δεν με πήρε για την συνεργάτιδά του. Πήρε για τη φίλη του. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι περιουσία που δεν εξαργυρώνεται. Μιας και ανέφερες και το βιβλίο, να περάσω λιγάκι και στην κουβέντα μας γι' αυτό. Το βιβλίο αυτό στάθηκε αφορμή να μάθουμε πολύ για την περιπέτεια γέννησης που αντιμετωπίζεις ή ήταν κάτι το οποίο το ξέρανε οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν, συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί και απλά εσύ ένιωσες μια ανάγκη να το επικοινωνήσεις για τους δικούς σου λόγους. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, που δουλεύουμε μαζί, που συνεργαζόμαστε, ξέραν το θέμα έτσι όπως τους το παρουσίαζα. Δηλαδή με πλάκα. Όταν έλεγα ότι μη το ζητάτε από μένα να θυμηθώ, εγώ και έχω και χαρτί, δεν είμαι. Εντάξει, okay, τους έλεγα χρόνια. Γιατί δεν βάζετε εδώ ένα ταμπελάκι με το όνομά σας. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμάμαι, είσαι πορεία. Έλεγα αλφα και τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα. Οπότε όταν συζητούσαμε ότι τι, έχω εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο μπρόσθετο με το κεφάλι της μνήμης. Πότε θα βγω για μαζί σου για θέμα και δεν θα θυμάμαι ποια είμαι, που πάω. Με πλάκα, με χιούμορ. Όχι, και έτσι το αντιμετωπίζω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, το αντιμετωπίζεις και έτσι. Έτσι το αντιμετωπίζω. Θέλεις να μου περιγράψεις λιγάκι πώς ήρθε αυτό το πράγμα στη ζωή σου. Πού ήσουν, ξέρω ότι έπαθες εν ώρα εργασίας, μάλιστα, σε ρεπορτάζ πάνω το περιστατικό του. Είχα γυρίσει και ήμουν στην αίθουσα σύνταξη, σε αυτό το κτίριο. Ήταν μετά την κηδεία του Βαγγέλη Κυριακουμάκη. Και κατέβηκα στο γραφείο, δεν θυμάμαι μετά. Λιποθύμησα, ήρθε το ασθενοφόρο, πήγαμε στο ΚΑΤ, μου έκαναν αξονική. Αρχικά θεώρησαν ότι έγινε λάθος, ότι μπέρδευσαν τις αξονικές, γιατί στον ίδιο χώρο που με είχαν βάλει εμένα ήταν και μια γυναίκα ηλικιωμένη και θεώρησαν ότι με μπέρδευσαν. Και μετά ξαναυποβλήθηκα σε αξονική. Η εικόνα δηλαδή της αξονικής της δικής σου έδειξε μια γυναίκα ηλικιωμένη. Ακριβώς. Οπότε σου λένε αποκλείεται, τα έχουμε μπερδέψει μάλλον. Ναι. Μετά ήρθε η επιβεβαίωση και μου είπαν πρέπει να το ψάξετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πήγα στο ταμείο μου, ξεκίνησα. Εσένα τόσο το ανακοινώσαν αυτό. Δεν είχα μέχρι τότε κανένα σύμπτωμα, τίποτα. Όχι, δεν ήταν η μνήμη το δυνατό μου σημείο. Αλλά θεωρούσα αλλά ότι όπως όταν έχουμε πολλά στο μυαλό μας και λογικό είναι να ξεχνάμε πράγματα, αυτό. Θεωρούσα και είχα βάλει και μόνη μου πολλές φορές το κάνω. Βρίσκω τι με βολεύει, δηλαδή ότι άχρηστες πληροφορίες που τις αφαιρώ από τον εγκέφαλό μου. Το είχα βολέψει πολύ όμορφα.
Όταν μετά συνέχισα τις εξετάσεις και βρήκαμε ότι υπάρχουν αυτές οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στον πρόσθετο τμήμα του εγκεφάλου, αρχικά η διάγνωση, ξέρεις, ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που ανοίγεις πολλές πύλες και ο ένας γιατρός μου έκανε λόγο για σκλήρινης κατά πλάκας, ο άλλος για πρόωρη άνοια. Είναι ασθένειες που όταν τις ακούει ένας άνθρωπος, τον πιάνει μέσα του ένας φόβος, μια ταραχή, μια ανασφάλεια. Ένιωσες εσύ αυτά τα συναισθήματα? Όχι. Τρόμαξα. Θορυβήθηκα. Όχι, τρόμαξα. Όταν άρχισα να έχω αυτές τις κρίσεις. Οι οποίες ήταν συχνές. Όχι. Την πρώτη φορά που έπαθα κρίση, τρόμαξα. Πρώτη γίνεται φορά. Σε αυτές τις τίποτα. Κρίσεις. Σαν να πέφτει μαύρο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όχι σαν να. Πέφτει μαύρο. Ξαφνικά δεν ξέρω ούτε πού πηγαίνω, ούτε από πού ξεκίνησα, ούτε ποια είμαι. Τίποτα. Τίποτα. Μαύρο. Πόση ώρα διαρκεί αυτό το μαύρο? Δεν έχω... Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή μας εμείς πολλές φορές, έπαθα blackout. Είναι αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι μπαίνεις στη διαδικασία να κινητοποιήσω το αυτοκίνητο, να κοιτάξω το κινητό και να μην ξέρω ποιον να πάρω τηλέφωνο, να μην... Αν σε ρωτήσουν πώς σε λένε, ξέρεις να απαντήσεις? Όχι, 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 όχι. Γι' αυτό και έχω βάλει σε διάφορα σημεία καρτελάκι με τα στοιχεία μου, αλλά όταν το παθαίνω αυτό δεν θυμάμαι. Πού τα έχεις? Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω στο μπαμπρίζ. Το έχω στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου, το έχω στην τσάντα μου και λέω αν μου συμβεί κάτι που δεν επανέλθω, να ξέρει κάποιος. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην επανέλθεις? Η πορεία ουσιαστικά αυτής της περίπτωσης ξέρουν οι γιατροί ποια δεν είναι? Δεν ξέρουμε ακόμα. Είμαστε, φαντάζομαι ότι και πριν από λίγες μέρες έκανα μια ακόμη εξέταση πυνθυρογράφημα εγκεφάλου. Mm-hmm. Κάνουμε συνεχώς τώρα. Αυτό που μένει να βρούμε το σίγουρο, το να είναι 100% σίγουρο, είναι το αίτιο, έτσι ώστε με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή να το σταματήσουμε, να μην συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Πόση ώρα μπορεί να κρατάει ένα επεισόδιο, ας πούμε, μια κρίση? Κοιτάξτε, επειδή δεν έχω εκείνη τη στιγμή μνήμη για να πω «Α, έπαθα την κρίση» ή δεν είμαι με κάποιον για να του πω να χρονομετρήσει εκείνος και να μου πει από την όλη την ταραχή που τη θυμάμαι μετά, την ταραχή μου και την αγωνία μου, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5-6 λεπτά. Ποια είναι τα συναισθήματα που νιώθεις? Έχεις μνήμη και των συναισθημάτων, δηλαδή νιώθεις ανασφάλεια, νιώθεις τρόμο, νιώθεις απόγνωση? Μια φορά είδα, θυμάμαι, τον καθρεφτάκι, κατέβασα να δω τη μορφή μου. Και δεν αναγνωρίζεις ούτε αυτή? Όχι, τίποτα, 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 τίποτα. Ούτε το κινητό μου, ούτε ποιον να πάρω, ούτε τι να κάνω. Αισθάνομαι ταχυπαλμία. Είναι... Και τι κάνεις? Τίποτα. Γιατί είναι σαν να είσαι μια άλλη γυναίκα εκείνη τη στιγμή, η οποία περιμένει να επιστρέψει στην προηγούμενη. Μένω στη θέση του οδηγού. Όσες φορές έχω πάθει αυτή την κρίση, είμαι εγκινήσεις στο αυτοκίνητο και όλες τις φορές μόνη. Μένω στη θέση μου, κρατάω το τιμόνι και κοιτάζω όλα. Είναι τρομακτική εικόνα και έτσι μπορώ να καταλάβω πολύ τους ανθρώπους που βλέπουμε στην τηλεόραση που ανοίγουν την πόρτα και φεύγουμε, εξαφανίστηκε. Ναι, ναι, ναι. Και μπορώ να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τον πανικό τους. Γιατί δεν επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απίστευτη μοναξιά εκείνη τη στιγμή. Όταν δεν έχεις κρίση επεισόδιο, φοβάσαι μήπως σε πιάσει? Ζεις με αυτή την αγωνία του πότε? Όχι, θα... Έχω πιο σοβαρά πράγματα, δηλαδή, και πιο σοβαρά λέγοντας, θέλω να τα ξορκίζω όλα αυτά. Είμαι έτσι από τη φύση μου. Και με τα παιδιά θέλω... Το ξέρεις, μαμά, δεν έχει σημασία τι θα πεις ένα παιδί, αλλά τι θα του δείξεις με την πράξη. Οπότε θεωρώ ότι και να είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου μια σκέψη να φοβηθώ ή να λυγίσω ή θα την έδιωχνα τώρα που είμαι μάνα, γιατί πρέπει να δείχνω στα παιδιά ότι σε τέτοιου είδους σε όλα τα θέματα, ό,τι και να μας συμβαίνει, το πιο σοβαρό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη γλώσσα μας, να κάνουμε μπλμ, μπλμ, μπλμ. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα στα παιδάκια σου να πεις αυτό που συμβαίνει. Σιγά σιγά έγινε, δεν έγινε μια μέρα, ελάτε να σας πω. Και κάποια στιγμή που συζητούσαμε τα παιδιά, γιατί λέω, παιδιά, έχω θεματάκι σε αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου μου. Είναι λίγο πιο ζαρωμένο. Πώς είναι το κουνουπίδι όταν χαλάει και που το θυμάστε που το πετάμε? Κάπως έτσι σε εκείνο το σημείο μάζεψα. Γελάμε, έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή, χάρη στον καρκίνο, αυτό μπαμπά, που συζητούσαμε, ναι. Θα έρθω και σε αυτό. Εγώ γνώρισα τον μπαμπά μου, δηλαδή οφείλω, χρωστάω στον καρκίνο ότι εγώ ήρθες κοντά, με τον, κοντά με τον πατέρα μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο. Στο οποίο βιβλίο γίνεται ξεκάθαρο ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα παρά το γεγονός ότι έχει και κάποιες δόσεις μυθοπλασίας. Ναι, στο δεύτερο. Όταν λοιπόν εγώ έριξα μια ματιά στο βιβλίο, θέλοντας να δω, ξέρεις, τι ακριβώς μεταφέρεις και τι θέλεις να περάσεις μέσα από αυτό, ήρθα αντιμέτωπη με κάποιες παραγράφους που δεν ήξερα αν είναι αληθινές, αν βασίζονται σε αληθινά γεγονότα ή είναι το αποτέλεσμα της μυθοπλασίας. Θέλω λιγάκι να μου πεις ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ένιωσες την ανάγκη ότι θέλεις να γράψεις αυτό το βιβλίο. Δεν ξεκίνησε σαν βιβλίο. Όταν έμεινα έγκυος στο γιο μου, είχα πολλές ώρες ελεύθερες. Δηλαδή, μόνο δούλευα, αλλά έμενα μόνη μου. Και ήταν μια πολύ μοναχική διαδρομή. Οπότε. Σαν ανάγκη ήρθε η γραφή. Έγραφα λοιπόν στο παιδί για την αγάπη, για το φως της ψυχής, για τη δυναμική της ψυχής, αυτή η αιώνια κόντρα λογική συνέστημα και του έκανα ξεκάθαρα τη δική μου θέση. Μπορεί αυτός αργότερα να την αναιρέσει. Έγραφα λοιπόν διάφορα. Άρα ουσιαστικά στο βιβλίο που η μητέρα μιλάει στο παιδί της, αυτά που γράφει η μητέρα στο παιδί της, είναι αποσπάσματα από τα αληθινά κείμενα που έγραψες εσύ για το παιδί σου. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι. Γιατί ήθελα να τα έχει το παιδί. Αργότερα ήρθε στη ζωή και η κόρη μου. Οπότε έπρεπε να γράφω για δύο. Θέλω ο γιος μου να σέβεται την γυναίκα, και η γυναίκα, η κόρη μου, να σέβεται τον άντρα. Και οι δύο να αγαπούν τους ανθρώπους, να είναι αλληλέγγυοι. Προσπάθησα να τα βάλω σε ένα μπούσουλα στην αλφάβητο. Άλφα όπως αγάπη, αλήθεια, βήτα. Και έτσι είχα ένα στόχο κάθε βράδυ, μετά τον ύπνο των παιδιών, και αφού μου τελείωνα και το μαγείρεμα και όλα αυτά, να γράψω στα παιδιά, από ανάγκη να προλάβω να τα πω όλα. Και μετά ήρθε η Λέκτρα, πρώτη δημοτικού τότε, και πάλι γράφεις, λέω να τελειώσω αυτό το κεφάλαιο, σε παρακαλώ, λόγια που για σας είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Κάνει δύο βήματα, ξαναγυρίζει και μου λέει, είχε εντυπωσιαστεί με την δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου της. Mm-hmm. Και γυρίζει και μου λέει, τουλάχιστον όταν το τελειώσεις, το βγάλεις φωτοτυπίες, να το δώσεις και στα άλλα παιδιά, να το διαβάσουν και τα άλλα τα παιδιά. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, μου γεννήθηκε η ιδέα, γιατί να μου το διαβάσουν και άλλα παιδιά. Έτσι έγινε. Στο βιβλίο, λοιπόν, μέσα, η μητέρα που γράφει στο γιο της ένα από τα κείμενα που δημοσιοποιείς κιόλας, του εξηγεί ότι η απόφαση να σε φέρω στον κόσμο ήταν αποκλειστικά δική μου, καθαρά δική μου. Που ξέρω ότι αυτό ισχύει και στην πραγματικότητα. Ναι. Είναι δικό σου βιογραφικό στοιχείο, ναι, έτσι. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτήν την περίοδο της ζωής σου, που μένεις έγκυος. Mm-hmm. Ο παπάς έκανε πίσω ο βιολογικός του γιου σου. Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου, του γιου μου, δεν ήταν έτοιμος για να γίνει πατέρας. Ήξερε για αυτή την εγκυμοσύνη. Ναι, ήταν έτοιμος, ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε. Όλα ήταν αυτό που λέμε ιδεατά, ναι, τέλεια. Όταν άρχισα να έχω τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης και είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάποιο τεστ, μου λέει όχι, όχι τώρα, να παντρευτούμε, να ζήσουμε τη ζωή μας, να κάνουμε τα ταξίδια μας. Και εκεί ήρθε η πρώτη σύγκρουση, γιατί ούτε σαν σκέψη στο μυαλό μου δεν θα μπορούσε να καθίσει στο μυαλό μου η συζήτηση, η διαπραγμάτευση στην περίπτωση της εγκυμοσύνης, αν θα γεννηθεί ή αν θα διακόψω την κοίηση. Όταν έγινε συζήτηση, είδα ότι δεν ήταν έτοιμος για να γίνει πατέρας. Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι μας. Και το τεστ το έκανα την επόμενη μέρα και φυσικά ήταν θετικό. Μετά οι συζητήσεις που ακολούθησαν ήταν για να γίνει διακοπή της κοίησης. Επαναλαμβάνω, ούτε μία στιγμή δεν πέρασε αυτό από το μυαλό μου. Έγινε διακοπή της σχέσης. Έγινε διακοπή της σχέσης. Αλλά αυτό που λέω και στο γιο μου και το ξέρουν και οι φίλοι μου είναι ότι ευγνωμονώ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχα το γιο μου. Που είναι ένα πλάσμα δώρο Θεού. Αλλά η διαδρομή δεν είναι, δεν θα έλεγα τα νέα κορίτσια ή την κόρη μου αύριο μεθαύριο
κάντο κι εσύ χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι μια απόφαση που θέλει γερό στο μάχη, η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη. Αντιμετώπισες θέμα ως μονογονική οικογένεια, δηλαδή είδες και ρατσισμό, υπήρχαν αντιδράσεις ίσως από το περιβάλλον σου. Παντού, από παντού. Δηλαδή μόνο για την πρόσληψη πατρονίμου να σου πω ότι χρειάστηκε 3-4 χρόνια. Ναι, αλήθεια την ξέρει ο γιος, υποθέτω, για να μιλάς και σε, έτσι ανοιχτά φυσικά, εδώ γι' αυτό. Τα συναισθήματα που έχει για τον βιολογικό του πατέρα. Νομίζω ότι δεν έχει συναισθήματα, αλλά αυτό που του περνάω και το συζητάμε κάθε μέρα, αρκετά συχνά, είναι η αλήθεια ότι εγώ είμαι ευγνώμων. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που δεν ήταν έτοιμος να γίνει πατέρας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν ποτέ τον πλησιάσει, ξέρει τα στοιχεία του, δεν του τα κράτησα κρυφό. Και μάλιστα κάποια στιγμή του είχα βάλει και μία φωτογραφία στο γραφείο του για να έχει έτσι μια... Την εικόνα του. Την εικόνα του. Δύο φορές μάλιστα την αντικατέστησε, έβαλε έναν ξάδελφό του, μετά έβαλε την αδελφή του και μετά δεν επέμενα. Ήταν μια καθαρά δική του απόφαση. Και θα σου πω μόνο ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Όταν τον πήρα την πρώτη φορά που είχε πάει κατασκήνωση, και ήμασταν οι δυο μας στο αυτοκίνητο, του λέω: Χρήστο, τώρα που πηγαίνεις κατασκήνωση, όταν σε ρωτάνε όχι η κολλητή σου ή τα παιδιά στην κατασκήνωση, για τον πατέρα σου, τι λες? Και μου λέει ένα λόγο: αν είναι κολλητή μου, κολλητή μου, κολλητή μου, την αλήθεια ότι εμένα με έφερε η μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς δεν ήταν έτοιμος. Για τους υπόλοιπους, και αν με ρωτήσουν απλώς τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς μου, λέω, ο σκηνοθέτης που είναι ο πατέρας της κόρης μου. Λέω τη δουλειά του Γιώργου. Δεν μιλάω και προφανώς, γιατί είναι και δυσλεκτικός σαν και εμένα και έχει μια διέστηση απίστευτη, ακούω το κλικ που κάνει η ζώνη ασφαλείας, λύνει την ζώνη του και εγώ την ώρα που κοιτάω από το καθρεφτάκι έρχεται με πιάνει από εδώ από τους ώμους και μου λέει, μην ανησυχείς ρε. Μια χαρά τα κατάφερες, δεν έχω κανένα τραύμα. Και το θεωρώ πολύ. Δηλαδή, είναι εξοικειωμένος. Όταν μπορείς να κάνεις χιούμορ με αυτά τα τόσο λεπτά θέματα, σημαίνει ότι πάμε σε καλό δρόμο. Εσύ όμως ήσουν έγκυος και ταυτόχρονα, επειδή είναι και ιδιαίτερη περίοδος αυτή για μια γυναίκα, έτσι. Ναι. Έπρεπε να ντυλάρεις μέσα σου και το γεγονός ότι δέχεσαι μια απογοήτευση, ίσως και μια μορφή απόρριψης από το σύντροφο που είσαι μέχρι τότε. Και καλείσαι να διαχειριστείς αυτό, την εγκυμοσύνη και το γεγονός ότι θα μεγαλώσεις μόνο σε ένα παιδί. Πολλά περισσότερα ήταν. Αν σκεφτείς ότι ήμουν στην Αθήνα πολύ φρέσκια, δεν είχα κύκλο και η μαμά μου ήταν αρνητική στην αρχή, οπότε ήμουν εντελώς μόνη. Αλλά σαν μανούλα προς μανούλα θα σου πω ότι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, τα έβαζα όλα στην άκρη και έλεγα, δεν θα τελειώσει, μόλις τελειώσει το θυλιασμό θα ανεβώ σε ένα βουνό στην κορυφή και θα τσιρίξω, να εκτονωθώ, να κλάψω, να τσιρίξω. Δεν πρόλαβα ποτέ να το κάνω. Αλλά και μετά ήταν τόσο γοητευτικό όλο το ταξίδι, η μία κατάκτηση μετά την άλλη, η γένα. Είχα και πολύ ισχυρούς ανθρώπους δίπλα μου. Έχω έναν εξαιρετικό πνευματικό αγιορείτη, ο οποίος κάθε βράδυ, εγώ ήμουν μόνη μου, 9 μήνες ήμουν μόνη μου, με έπαιρνε τηλέφωνο από το Άγιο Όρος για να μου λέει ανέκδοτα. Ανέκδοτα, ταινίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς για να μου κάνει παρέα. Οι γονείς σου, λέω, όλο αυτό που ήταν, είπες, η μαμά σου ήταν αρνητική, με τον παπά σου... Ο πατέρας μου είχε φύγει. Παρ' όλα αυτά όμως, η πρωταγωνίστρια στο βιβλίο, και θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια, ναι, αυτό το βιογραφικό στοιχείο, ναι, η μυθοπλασία, είχε ένα θέμα με τον πατέρα της. Ναι. Εσύ μου είπες ότι ο καρκίνος του πατέρα σου σε έφερε κοντά σε εκείνον. Ναι. Οι γονείς μου ήταν σε διάσταση 27 χρόνια. Εγώ έμενα στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα μου και τη γιαγιά και τον παππού. Ο μπαμπάς μου έμενε Αθήνα και Πελοπόννησο. Είχαμε τυπικές σχέσεις. Ο μπαμπάς στρατιωτικός, αυστηρός. Φαντάζομαι ότι στην ντουλάπα εγώ είχα τα ρούχα τα κανονικά και τα ρούχα όταν έρχονταν ο μπαμπάς. εκεί με αυτή τη μονοτονία του μαύρου, του μπλε και του πράσινου, το σκούρο, όχι ανοιχτά. Και ο μπαμπάς δεν ήξερε να με πλησιάσει και εγώ δεν ήμουνα πολύ χαμηλών τόνων, δεν έκανα την επανάσταση να του πω εντάξει τώρα σταματήσουμε αυτά τα αυστηρά και τα... Το δεχόμουν και έτσι υπήρχε μια απόσταση.
όταν είχα έρθει να κάνω, να δώσω το βιογραφικό μου στον Α για ανταποκρίτρια στη Θεσσαλονίκη, από ένα τελώς τυχαίο γεγονός, από έναν θείο μου που με συνάντησε, με γνώρισε τυχαία. Τώρα θα σου πω Μεσογείο, τότε δεν ήξερα ποιο δρόμο. Είχα χαθεί από Παπάγου, ήθελα να πάω Ρέντι και είχα χάσει τους δρόμους. Και μου λέει, ήρθα να πάρω τα αποτελέσματα, πήρα τα αποτελέσματα του πατέρα σου από το Σωτηρία. Ο μπαμπάς σου έχει καρκίνο στο πνεύμονα. Και εκεί έκανε ένα μπράφι η καρδιά μου, ότι πώς μπορώ εγώ να είμαι Θεσσαλονίκη και ο μπαμπάς μου να είναι εκεί και δεν του έχω πει ποτέ ότι δεν είναι η σχέση μας στη σωστή στράτα, πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Μπάχαλο όλα. Ευτυχώς για μένα ο Νίκος, ο Ευαγγελάτος, δεν μπορούσε εκείνη τη μέρα να με δεχτεί. Και μου είπαν την επόμενη εβδομάδα. Βρέθηκε στο δρόμο μου η Ιωάννη Ισοτήρχου, φίλια από την Ευθροτυπία, που με πήρε τηλέφωνο έτσι για να δει τι κάνω. Και της λέω, είμαι τρελαμένη. Έλα από το σπίτι, πηγαίνω στο σπίτι της και μου λέει, θα πας να τον πιάσεις και θα του πεις, έλα εδώ χρυσό μου, άσε αυτά εδώ τα που ήξερες, έλα να κάνουμε τώρα αγκαλίτσες και γούτσου γούτσου και άσε αυτά τα τυπικά και τα απόμακρα. Εντάξει, πήγα στον μπαμπά μου, δεν τα είπα έτσι ακριβώς. Έβγαλα ένα σωρό σενάρια από το μυαλό μου, ότι οι γιατροί μου λένε, ότι ο ψυχολόγος μου, ότι έχω πρόβλημα με το άλλο φίλο, γιατί δεν ζω με τον μπαμπά μου και έτσι πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη να ζήσουμε μαζί. Για όποιον ξέρει, ήξερε τον πατέρα μου, ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τον έπεισα όμως. Μετά έπρεπε να πείσω τη μαμά μου στη Θεσσαλονίκη ότι θα έρθει ο πρώην σύζυγος που είχε να τον δει 27 χρόνια και θα ζήσουν και στο ίδιο σπίτι. Την έπεισα και τη μαμά μου. Ήσασταν γίνατε ξαφνικά μετά από 27 χρόνια οικογένεια. Ναι. Και ζήσαμε 2,5 υπέροχα χρόνια. Στον πατέρα μου οι γιατροί δίνανε 2,5 μήνες. Και τα κάνει 2,5 χρόνια. Και έγιναν 2,5 υπέροχα χρόνια. Και ξέρεις η μεταξύ του σχέση έφτιαξε. Ναι. Στην αρχή ήταν λίγο. Ναι. Σιγά σιγά όμως. Και θα σου πω και την ημερομηνία. 19 Νοεμβρίου του 2000 γύρισα από τη δουλειά, άνοιξα την πόρτα και τους είδα στην κουζίνα που καθόταν οι δυο τους, ο ένας δίπλα στον άλλον και καθάριζαν μαζί φασολάκια. Για και όσους... εικόνες που ίσως και εσύ δεν τις είχες πολύ ζήσει και σαν παιδί. Όχι, 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 όχι. Για κάποιους είναι πολύ φυσιολογικό. Για μένα ήταν δώρο Θεού. Και τα υπόλοιπα χρόνια ήταν υπέροχα γιατί μας έβαζε, με έβαζε σε μια διαδικασία. Τι θα κάνω την αύριο, που το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω, θα πάμε στο Σόγαμπρο, στη Χαλκιδική, στην ταβέρνα. Κάνατε πράγματα. Να θέλεις να χορτάσεις. Γιατί ξέρεις ότι θα έρθει το τέλος, οπότε θέλεις την κάθε μέρα να την κάνεις όσο πιο όμορφη γίνεται, όσο πιο δημιουργική, να χαρίσεις οικογενειακές στιγμές, να κάνω πάρτι, όσα πάρτι δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Τα έκανα μέσα στα 2,5 χρόνια για να δείξω τον μπαμπά μου, για να χαρεί ο μπαμπάς μου, να δει τους φίλους μου, να κάνουμε εκδρομές, να κάνουμε τρέλες, να πάμε για βραδινό μπάνιο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οπότε εγώ οφείλω στον καρκίνο αυτά τα υπέροχα 2,5 χρόνια. Τις τελευταίες σου στιγμές μαζί του τις θυμάσαι? Με κάθε λεπτομέρεια. Ήταν οι τελευταίες 23 μέρες που ήμασταν στο Θεαγένειο. Μια μέρα πριν του έκανα πάρτι γενεθλίων. Ο μπάς μου... Δεν έχω καταλάβει ακόμα και το συζητάμε και με τη μαμά μου κάποιες φορές και με φίλες μου. Δεν έχω καταλάβει ποιος δούλευε ποιον. Αν ο μπαμπάς μου το ήξερε και με δούλευε ή ότι εγώ τον δούλευα, το ξέρω γιατί του έλεγα ότι είναι μια φλεγμονή και θα το αντιμετωπίσουμε κτλ. Αλλά νομίζω ότι και εκείνος με κορόιδευε. Δηλαδή είχε φτάσει, ο καρκίνος τον είχε φάει... πνεύμονες, ακόμα και το περικάρδιο, ισοφάγο, κόκαλα. Και όμως καθόταν, ας πούμε, μια μέρα πριν με καπελάκι και με καραμούζες. Σου έκανε το χατήρι του, ναι, να απολαύσει το πάρτι του. Ναι, πούμε. Ναι. Και όταν έβλεπα τη μάχη που έδινε για να... Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ήταν μόνιμα με τη μάσκα. Και...
άγνωστο πώς είμαστε οι άνθρωποι, έχουμε τόση δύναμη μέσα μας. Όποιος λέει το αντίθετο να έρθει να το πει απέναντί μου. Έχουμε τόση δύναμη μέσα μας που εκείνη τη στιγμή έκανα το κλικ της υπέρβασης και νοιάστηκα περισσότερο τον μπαμπά μου από εμένα και του είπα ότι αν, δεν ξέρω αν βλέπεις φως, θέλω να το ακολουθήσεις, ξεκουράσου, δεν γίνεται κάτι άλλο, αν κρατιέσαι για μένα, μην το κάνεις. Μου έκανε νόημα να βάλω το κεφάλι μου όπως το έβαζα κάθε βράδυ στο κρεβάτι. Έβαλα το κεφάλι μου, μου χάιδευε τα μαλλιά, κοιμήθηκα και ξύπνησα με τον μπι. Από το... Αλλά ο κύκλος έκλεισε πολύ όμορφα. Μακάρι όλοι οι γονείς και εμείς και να φεύγουν με αγκαλιά. Είναι επώδυνο για αυτούς που μένουν πίσω. Ξέρεις κάτι, και το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο είναι να φεύγουν με αγκαλιά, ενώ η σχέση δεν ήταν ανέκαθεν καλή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το δούλεψες. Άφησες στην άκρη εγωισμούς, τραύματα, αποθυμένα, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αμέσως με το που είδες ότι δεν έχεις χρόνο... Είδες, γιατί να μην το μάθει αυτό το, και το φωνάζω με τα παιδιά που πολλές φορές συζητάμε με τους γνωστούς, με φίλους, ότι α, παρεξηγήθηκα. Σου λέμε, όχι, όχι, αφήστε τα αυτά. Δεν έχουμε χρόνο. Έτσι. Ποτέ κανένας δεν έκανε με κανένα συμβόλαιο. Πιάσε τη μαμά σου, πιάσε τον πατέρα σου, αγκάλιασέ τους, ζούληξέ τους, φώναξέ τους το πόσο πολύ τους αγαπάς. Πάρε τηλέφωνο χωρίς να θέλεις να ζητήσεις κάτι. Μόνο για να τους πεις ότι ξέρεις, ρε φίλε, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι εσύ η μάνα μου, που είσαι εσύ ο πατέρας μου. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Η ηρωίδα του βιβλίου σου, ενώ εσύ έχεις δύο παιδιά, εκείνη απευθύνεται σε ένα. Mm. Αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Ήθελα να τονίσω την μονογονεϊκότητα, δηλαδή η αγωνία μου και σήμερα που μιλάμε, τώρα θα μ' αρπάξουν, αλλά δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει χαίνομαι το ψέμα. Η αγωνία μου για το Χρήστο, για το γιο μου, είναι διπλάσια από ότι για την κόρη μου. Γιατί ξέρω ότι η κόρη μου έχει έναν πατέρα, έχει μια δεύτερη γιαγιά, έχει έναν παππού, έχει θείες, έχει ξαδέλφια, ενώ ο Χρήστος έχει μόνο εμένα. Και έτσι η αγωνία... Και την αδελφή του. Και την αδελφή του, η οποία, λέμε τώρα σε περίπτωση που είναι ανήλικο και τα λοιπά, ναι, η αδελφή του θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν και έχω αφήσει οδηγίες, ότι δεν πρέπει ποτέ να σπάσει αυτός ο δεσμός των δύο αδελφών, αλλά γι' αυτό αυτή η αγωνία μου, η αληθινή μου, η πραγματική μου αγωνία, μεταφέρεται στο βιβλίο με την ηρωίδα να έχει ένα παιδί και εκείνο να το έχει φέρει μόνη της στον κόσμο. Ρένα, μου είπες ότι έχεις αφήσει οδηγίες. Έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο που σκέφτεσαι ότι πρέπει να τα έχεις τακτοποιήσει και να τα έχεις φροντίσει όλα. Ναι. Καλά, εγώ είμαι και λίγο... Control freak. Ναι. Δηλαδή, πήγα, φέρεσα ένα λίπωμα, έχει 2-3 χρόνια και όταν ήρθε ο μπαμπάς της κόρης μου από τη Θεσσαλονίκη για την επέμβαση, του έδωσα έναν φάκελο με χρήματα και μία διαφημιστική κάρτα για το τελευταίο ταξίδι. Και μου λέει, είσαι τρελή. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, γιατί, θα σου πω όμως, είμαι ρεαλίστρια, πολύ σκληρή, αλλά με έκανε η ζωή ρεαλίστρια, γιατί όταν έφυγε ο μπαμπάς μου και ήρθαν τα κοράκια που εγώ νόμιζα ότι ήταν εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Αφήστε τα όλα, εμείς θα τα κάνουμε. Τα καλύτερα έλεγα. Και όταν ήρθε μετά το ποσό, έλεγα τι, πού να βρω να πουλήσω τι. Δεν ήθελα λοιπόν να βρεθούν οι δικοί μου άνθρωποι σε αυτό το αδιέξοδο. Έτσι θέλω να τα έχω όλα σε ένα κοντρόλ. Όταν είσαι καπετάνιος σε ένα πλοίο, με μία... Μην πω τη μαμά μου ηλικιωμένη, θα με σκοτώσει. Μία λίγο μεγαλύτερη γυναίκα. Με μία όρημη. Γυναίκα. Και δύο ανήλικα παιδιά. Πρέπει να έχεις τον πλήρη έλεγχο. Να μην τους φέρεις σε κανένα διέξοδο. Ήσουνα και πριν από την περιπέτεια της υγείας, ναι, σου ή αυτό σε οδήγησε? Όχι, όχι. Ήμουνα και ακόμα και όταν διετέλεσα παντρεμένη. Δηλαδή... Γιατί λες διετέλεσα παντρεμένη, γιατί... είναι σαν είναι βάρδια. Είναι από τα αστιάκια μας, ας πούμε, αυτά. Που συζητάμε και με τον πατέρα της κόρης μου, που έχουμε άψογη σχέση και κάνουμε πλάκα. Δεν έχεις νιώσει να σπάς ποτέ, να
να λες ότι τώρα θα τα αφήσω και σε κάποιον άλλον πάνω, ρε παιδί μου, να μοιραστώ το βάρος, να μοιραστώ τις ευθύνες, να μοιραστώ τα προβλήματα. Όχι, θα το ήθελα. Όχι, δεν. Είναι στάση ζωής πλέον. Τα βράδια. Γιατί όλοι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουμε τα υπαρξιακά μας. Όλοι έχουμε τις αναζητήσεις μας. Όταν έχεις χρόνο. Αν δεν έχεις χρόνο, δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς δηλαδή, και με αυτά. Αν σου λέω το βράδυ. Το βράδυ. Όταν κοιμηθούν όλοι και χαλαρώνεις εσύ, πριν πας για ύπνο. Μαγειρεύεις. Πριν κλείσεις τα μάτια, είσαι στο βάζεις κρεβάτι. Πλυντήριο. Είσαι στο κρεβάτι, τα έχεις κάνει όλα αυτά. Τα έχεις κάνει. Κλείνεις τα μάτια. Έχεις πια στον εαυτό σου να νιώθει ποτέ ανασφάλεια για το τι θα συμβεί. Ή φόβο ίσως, γιατί είπαμε, ότι με το φόβο δεν τα πας καλά εσύ. Δεν τον επιτρέπω. Τον φόβο τον ένιωσα μία φορά όταν πέρασα την πόρτα του παιδογκολογικού. Επιτρέπω λοιπόν... Του παιδογκολογικού γιατί τον πέρασες. Είχε μια περιπέτεια υγείας ο γιος μου που κάναμε βιοψία μυελού. Mm. Αλλά ευτυχώς όλα καλά. Αποδείχθηκε ότι έχουμε ένα αυτοάνοσο. Αλλά όταν περνάς αυτή την πόρτα, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά τι είναι φόβος. Έτσι επιτρέπω στον εαυτό μου μόνο αυτό να φοβάται. Την υγεία των παιδιών. Ρένα, έχεις εισπράξει το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης που έχεις δημιουργήσει μέσα από το βιβλίο σου. Mm. Θέλω να πω δηλαδή, σου έχουν στείλει γυναίκες σχόλια ότι αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτό ή κάτι διαφορετικό. Ναι. Ή μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου και μου δώσες δύναμη. Ναι. Γιατί πιάνεις πολλά μέσα στο βιβλίο, δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας, είναι πολλά. Κάθομαι τα βράδια, αφού κουτουλάω, βάζω τα γυαλιά πρεσβειοποίησης και διαβάζω και προσπαθώ να απαντήσω σε όλους. Από παιδιά που οι γονείς τους είναι χωρισμένοι και παίρνω μηνύματα και μου λένε ότι θα ακολουθήσω αυτό που λες και μακάρι να πιάσει και με το δικό μου πατέρα. Από μανούλες, χαρακτηριστικά μια κόρη επικοινώνησε μαζί μου, η μητέρα της έχει χρόνια άνοια και μου λέει δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί της. Διάβασα το βιβλίο και το διάβαζα δυνατά δίπλα της. Και στο κεφάλαιο σίγμα που είναι η σιωπή, που η ηρωίδα του βιβλίου μιλάει για τη σιωπή της, το γιο της, η μητέρα της έκλαψε. Μου λέει αυτό για μένα σημαίνει ότι η μαμά μου επικοινωνεί, αντιλαμβάνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς, διαβάζω τα μηνύματα και κλαίω, μ' αρέσει να συγκινούμε. Ή ένας πατέρας... Ένας αναγνώστης που μου έγραψε προχθές, μου λέει πριν διαβάσω το βιβλίο σας, αν με ρωτούσε κάποιος πόσα παιδιά έχω, θα έλεγα ένα. Μετά το βιβλίο, λέω δύο. Γιατί είχε ένα παιδί εκτός γάμου, το είχε αναγνωρίσει, ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα μου λέει, σας υπόσχομαι ότι θα φτιάξω και τις σχέσεις μου με την κόρη μου. Και χάρηκα, λέω αν... Ακόμα και να είναι το μοναδικό περιστατικό, άξιζε τον κόπο που βγήκε το βιβλίο. Τα παιδιά σου το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ο γιος μου το καλοκαίρι που το τελείωνα, με πίεζε για να το διαβάσει και του έλεγα όχι ακόμα, γιατί είναι στην εφηβεία, είναι μια τρυφερή ηλικία, είναι ούτως ή άλλως και ο ενήλικα έχει κάποια σημεία που είναι πολύ δυνατά και σκληρά και αν και εγώ τα παιδιά προσπαθώ να τα... κάνω πιο ανθεκτικά, όπως θεωρώ ότι και τα δικά μου παιδικά χρόνια με έκαναν ανθεκτική και έτσι θέλω και τα παιδιά μου να είναι ανθεκτικά. Ήμουν αρνητική. Αρχές φθινοπόρου μου έκανε μια κουτσουκέλα, θα τον εκθέσω δημόσια τώρα και πολύ το χαίρομαι, πήγε σε ένα πάρτι και δοκίμασε αλκοόλ και με έκανε έξαλλη. Δηλαδή, κάνουμε πλάκα και του λέω, βρήκες άσχημη περίοδο για την εφηβεία σου, γιατί εγώ κλιμακτήριο, εσύ εφηβεία... Δεν συναντιούνται. Πού θα μας οδηγήσει αυτή η σχέση. Και όταν μετά από μέρες προσπαθούσα να διαχειριστώ το θυμό μου, του λέω διάβασε, ξεκίνα τώρα. Τώρα θα ξεκινήσει το βιβλίο να το διαβάσει. Και με παίρνει η μαμά μου κάθε μέρα στη δουλειά και μου έλεγε, πες του να σταματήσει, διαβάζει και κλαίει το παιδί, θα το αρρωστήσεις το παιδί. Και μετά του είπα, όχι ακόμα, σταμάτησε το. Όχι, μου λέει, μ' αρέσει. Το ξέρω ότι σου αρέσει, αλλά λάου. Νιώθεις ότι μέσα από αυτό το βιβλίο πρόλαβες τελικά να πεις αυτά που ήθελες. Ναι, είναι σαν να ολοκληρώσα
Όχι ότι δεν έχω άλλα. Είμαι σίγουρη. Ποια μαμά δεν έχει. Έχω ήδη γράφω τα σκονάκια μου για πράγματα που δεν έχω μιλήσει στα παιδιά. Γενικά μιλάω πολύ. Φαντάσου ότι με κοροϊδεύουν. Όταν λέω να το συζητήσουμε, όχι πάλι, όχι πάλι. Θέλω να προλάβω. Γενικά κάθε γονιός θέλει να πει στα παιδιά του τι να προσέξουν, τι να ακολουθήσουν, τι να αποφύγουν. Ρένα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Πραγματικά θα μπορούσα να κάνω, να συνεχίσω αυτή την κουβέντα για πολλές ώρες ακόμα. Τιμή μου να το λες εσύ αυτό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις τη χαρά να έρθεις και την τιμή εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά. Τι λες τώρα, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Δική. Η Ματθίλδη ήξερε από πολύ μικρή ηλικία τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει. Και όχι μόνο εκείνη, αλλά όλη η γειτονιά που την παρακολουθούσε τα απογεύματα να ανεβάζει τις παραστάσεις της με θέμα ότι είχε συμβεί στο σπίτι της την προηγούμενη μέρα. Μήπως να φέρω κάτι να φάμε. I'm hungry. Έχουμε φάει τον αγλαίο. Ναι, αλλά μπορεί να μας έρθει έμπνευση. Δεν είναι κακή ιδέα. Θα πάρουμε ένα σουβλάκι. Δύο. Η ανατρεπτική της φύση θα την οδηγήσει να σπουδάσει μηχανικός, αλλά παράλληλα θα γραφτεί και σε σχολή υποκριτικής του Σπύρου Ευαγγελάτου. Η τηλεοπτική της καριέρα θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διέκριναν αμέσως το πηγαίο υποκριτικό της ταλέντο. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές. Στο Ελλάδα έχει ταλέντο ως κριτής, αλλά και ως διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars, όπως και στο Your Face Sounds Familiar, παρουσιάζοντας κάθε φορά ένα άρτιο αποτέλεσμα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της. Από το γάμο της με το σαξοφωνίστα Alex Frost απέκτησε την όμορφη κορούλα της Λίδα, που πλέον είναι 17 ετών. Η σχέση τους δεν είναι απλά μητέρας κόρης, απολαμβάνουν να κάνουν μαζί πολλά πράγματα και να συζητούν για οτιδήποτε τις απασχολεί. Η Ματίλδη αγαπάει την ελευθερία της, γοητεύεται από το χιούμορ και ενθουσιάζεται κάνοντας συνεχώς κάτι καινούριο. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα θεατρικό σατυρικό τραγούδι με τίτλο «Φταίω εγώ για όλα». Μέσα από αυτό το τραγούδι αποσκοπεί, όπως λέει, να ακουμπήσει την ενηλικίωση που λείπει από την κοινωνία μας. Ματθίλδη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είσαι σε αυτή την καρέκλα, σε ήθελα σαν τρελή από πέρσι. Δεν σε πρόλαβα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την εκπομπή αυτή, όταν έπαιζε, την περίμενα, γιατί πραγματικά ευχαριστιέμαι να βλέπω τις συνεντεύξεις που κάνεις, την κουβέντα που συμβαίνει με τους καλεσμένους σου και ομολογώ ότι μου έλειψε, δηλαδή... Ήθελα αυτή τη σεζόν από την αρχή να υπάρχει αυτή η εκπομπή. Και να λοιπόν που είμαστε εδώ. Και να λοιπόν. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθεις εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πλέον το ότι έχεις πάντα πράγματα να πεις. Δηλαδή, από τα πρόσωπα που πάντα λένε κάτι καινούριο στις συνεντεύξεις τους. Έχουμε και με αφορμή τώρα τα διάφορα τα καινούρια που ετοιμάζεις, από τραγούδια μέχρι εμφανίσεις σε all-star εκδόσεις του Your Face Sounds Familiar. Θυμάμαι όμως και μια κουβέντα που είχαμε κάνει όταν ακόμα ήμουν στο Star και σε είχα πετύχει κάποια στιγμή και μου είχες πει ότι ετοιμάζεις κάτι. Θα σε φέρω γύρω από αυτό να μου πείστε και πώς. Ωραία. Αλλά ξεκίνε μου λιγάκι από το τραγούδι. Τι είναι αυτό το καινούριο σου δημιούργημα σε μουσική, ένας πολύ αγαπημένο τραγουδιού, με στίχους όμως οι οποίοι πραγματικά είναι ένας προς ένας. Ναι, ναι. Είναι του Γιάννη Σκουλά η διασκευή και η στίχη, ο οποίος ήταν δάσκαλός μου στη φωνητική και συνεργάτης. Όταν μου το πρότεινε αυτό, πολύ πριν έρθει ο κορονοϊός, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ενός κομματιού που το άκουσμά του μας είναι οικείο, έτσι, από την Rita Hayworth, Gilda, Put the Blame on Me. Την έχεις κάνει, μίμηση. Όχι. Το σκέφτομαι να κάνω Rita Hayworth. Πολύ θα το ήθελα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα σύντομα, δείξει. Θα δείξει. Και πες μου, λοιπόν, διάλεξες ένα κομμάτι που μας είναι οικείο. Βέβαια, η Ρίτα λέει φταίει η Μέιμ για όλες τις καταστροφές που είχαν γίνει τότε στο Σικάγο, ας πούμε. Κάτι πυρκαγιές, κάτι είχαν γίνει γεγονότα δυνατά. Εδώ η διαφορά μου με τη Ρίτα είναι ότι η μαμαγκύρα, γιατί έτσι
το σκάσαμε το τραγούδι. Η περσόνα είναι η μαμαγκύρα. Η μαμαγκύρα αναλαμβάνει όλη την ευθύνη, την παίρνει πάνω της. Γι' αυτό και λέει φταίω εγώ για όλα. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το ακούσουμε στη χώρα μας, η οποία θεωρώ ότι είναι η ώρα να ενηλικιωθεί. Είσαι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του και αν ναι, ήσουν πάντα έτσι ή το κατέκτησες μέσα από δουλειά με τον εαυτό σου. Ήμουν από μικρή υπεύθυνη, γιατί όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, ήμουνα 5 ετών. Η μαμά μου λοιπόν μου ανέθεσε την ευθύνη της αδερφής μου. Ναι, είμαι υπεύθυνη, αλλά με πολύ προσωπική δουλειά έφτασα στο να μπορώ και να λέω πολύ πιο άνετα ναι, φταίω. Έκανα λάθος αυτό. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Και στον προσωπικό, που εκεί πέρα συνήθως ο εγωισμός, ξέρεις, μεγενθύνεται. Κυρίως στον προσωπικό. Αλίμονο σε αυτούς που θεωρούν ότι δεν κάνουν λάθη. Δεν θα εξελιχθούν ποτέ. Γιατί τελικά το λάθος είναι αυτό που θα σου μάθει. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σου λάθος? Ένα λάθος μου που πια δεν υπάρχει ήταν η ανοχή. Ανεχόμουνα. Τι? Ανεχόμουνα πολλές καταστάσεις, ανεχόμουνα κουβέντες, ανεχόμουνα πράγματα τα οποία το μέσα μου δεν τα δεχόταν και μπορεί να τα σωματοποιούσε, τα ψυχοσωματικά που λέμε, ας πούμε, και με έναυσμα των ψυχοσωματικών κατάφερα και πήγα και άρχισα να κάνω. Τι ψυχοσωματικά, ας πούμε, είχες? Νομίζω ότι έχεις κάνει και σωματοθεραπεία. Σωματική ψυχοθεραπεία, ναι. Θα μου πεις την αυτό. Ναι. Τι σωματικά είσαι, ας πούμε, ήσουν σε κάποια περίοδο της ζωής σου που ήταν κάπως τα πράγματα γύρω σου... Με αγχώνανε και με πιέζανε. Είχα βγάλει κάποια στιγμή, όταν ήμουν στην Αμερική, γύρω εδώ στη ζώνη, ας πούμε, κάτι κοκκινίλες, φουσκώματα, που ήταν η φαγούρα τόση πολύ που με έτσουζε. Πολλές φορές, ξαφνικά, μπορεί να μου ερχόταν μια αναγούλα. Είχα καταπιεί πολλά που δεν είπα και θα ήθελα να πω. Με τη δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου, όμως πια δεν έχω κανένα θέμα. Θα τα πω και έχω βρει και τον τρόπο που θα το πω, χωρίς να θίξω κανέναν και με πολύ ευγένεια. Τι είναι η σωματική ψυχοθεραπεία που είπες ότι έχεις κάνει? Η σωματική ψυχοθεραπεία είναι η σχολή του Βίλχεμ Ράιχ, ο οποίος ήταν μαθητής του Φρόιντ. Ο Βίλχεμ Ράιχ, λοιπόν, στη σχολή του έλεγε ότι όλες οι εμπειρίες που έχουμε βιώσει από νήπια, από εμβριακή ηλικία ακόμη, καταγράφονται στο σώμα. Οπότε ξεκινάει με κάποιες ασκήσεις σωματικές που στο πρώτο δεκάλεπτο το συναίσθημα αυτό που σε βασανίζει και σου δημιουργεί θέματα έχει βγει στα πρώτα 10 λεπτά. Ποιο συνέστημα σου βγήκε σε ένα σταθμό? Θυμός. Νομίζω ότι είναι το συνέστημα που πνίγει τον περισσότερο κόσμο σήμερα, ο θυμός. Ναι. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Προσωπική μου άποψη. Έτσι πιστεύω. Και βέβαια, ο Ράιχ έχει δώσει την αντιστοιχία του συναισθήματος με κάθε όργανο. Εσύ πώς μπήκες σε όλο αυτό το κομμάτι της προσωπικής αναζήτησης? Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, γεγονός που σε. Κατάθλιψη. Είχες κατάθλιψη? Ναι. Κάτσε ρε Σηματθήλιδη τώρα, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο και οξύμορο. Βέβαια λένε ότι οι άνθρωποι που γελάνε περισσότερο είναι και αυτοί που είναι πιο προβληματισμένοι μέσα τους. Αλλά δεν είναι ότι το δέχομαι και πάντα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στα σπίτια μας με ένα τρομερό μπρίο, ένα φανταστικό ταλέντο, με μιμήσεις, με γέλιο, με μια διάθεση και με μια χαρά πάντα θετική. Και κάθεσαι τώρα και μου λες ότι εσύ έχεις περάσει από κατάθλιψη. Ναι. Την πρώτη φορά που το αισθάνθηκα αυτό, αλλά δεν κράτησε πάρα πολύ, ήταν στα 16 μου. Βγαίνω λοιπόν, πηγαίνω στην δισκοτέκ της Ξάνθης και βλέπω σαν να συμβαίνει ένα, πώς είναι τα πρόβατα που πάνε σε κύκλο. Το βλέπω με μια άλλη οπτική γωνία όμως, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω επιστημονικά, αλλά σαν να ήμουν αποστασιοποιημένη, σαν να ήμουν ένας παρατηρητής, ένα πνεύμα που παρατηρούσε εκεί μέσα όλο αυτό που γινόταν. Και ότι αυτή κάνει αυτό γιατί το κάνει η άλλη. Όχι γιατί πραγματικά το θέλει να το κάνει. Δεν είναι η πραγματική της ανάγκη. Τελικά είμαστε caped. Και σαν συμπεριφορά, κοινωνικά. Γιατί σου περνάνε ότι αυτό είναι το lifestyle, αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να είσαι, έτσι πρέπει να ντυθείς, έτσι πρέπει να φερθείς, έτσι πρέπει να κάνεις για να κάνεις την καριέρα, αυτό.
και είναι σαν να πραγματικά σε ελέγχουν. Και συγγνώμη, όλο αυτό σε οδήγησε σε μια κατάθλιψη. Ναι. Μια εβδομάδα δεν ήθελα ούτε να φάω, ούτε να βγω από το δωμάτιό μου, ούτε να δω άνθρωπο. Μου είπες η πρώτη φορά. Η επόμενη. Η επόμενη πάλι που ένιωσα αυτό το έτσι βύθισμα ήταν γύρω στα 26-27, αλλά δεν με έριξε έτσι όπως αργότερα με έριξε. Πήγα σε ειδικό και μου έδωσε αντικαταθλιπτικά χάπια. Πέσανε πάνω μου η αδερφή μου και η κουμπάρα μου, η Θεοδόρα Βουτσά, μου λέει μη τυχόν και τα πάρεις γιατί μετά θα συνηθίσεις και τέτοια. Και άρχισα να ψάχνουμε. Πήγα μετά, έκανα NLP. Ξεκίνησα λοιπόν, μπήκα σε μια διαδρομή. Ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, έκανα ευλαβικά όλες τις ασκήσεις. Είδες αποτέλεσμα. Είδα αποτέλεσμα, αλλά και πάλι πράγματα που ήταν μέσα στο υποσυνείδητό μου ξεπηδάγαν και δεν μπορούσα να τα ελέγξω. Οπότε έφτασα πια σε σημείο όταν πήγα στη θεραπεύτριά μου και έκανα σωματική ψυχοθεραπεία. Η πρώτη κουβέντα που της είπα ήταν ότι θέλω να με αναλάβεις, δεν με αντέχω άλλο. Και τότε μου λέει, είσαι έτοιμη. Τι ήταν αυτό που σε είχε ζωήσει στην Αμερική? Στην Αμερική πήγες ακολουθώντας τον σύζυγό σου τότε και τον πατέρα της Λεϊδάς. Πόσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση για σένα? Με ζόρισε το κλίμα, με ζόρισαν αρκετά πράγματα. Ήθελα όμως να είμαι αυτή που μεγαλώνει το παιδί μου, γιατί τότε ήξερα ότι όταν έχει τη μαμά κοντά ένα παιδί, θα έχει αυτοπεποίθηση. Δεν θα νιώθει ανασφάλεια. Όταν ανά πάσα στιγμή χρειαστεί τη μάνα του, την έχει κοντά του. Και ήθελα να το δώσω. Πόσο καιρό ήσουν εκεί? Ήμουνα 4 χρόνια. Τον άντρα σου που το γνώρισες? Το γνώρισα εδώ στην Ελλάδα, στην Άνδρο, στα Άχλα. Και τον γνώρισα και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι αντιλαμβανόταν το χιούμορ μου. Κάτι το οποίο οι Έλληνες άνδρες είχαν ένα θεματάκι γενικά με αυτό. Το βρίσκαν επιθετικό, πνευματώδες? Δεν ξέρω, μάλλον είχαν θέμα στο ότι μπορεί να γινόμουν επίκεντρο σε μια παρέα, ίσως από το χιούμορ, ίσως από αυτά που έκανα, αυτά που έλεγα. Και κάπως θέλανε να με μαντρώσουν, να με... Κρατήσουν πίσω λίγο. Ναι. Δεν μπορώ όμως να λειτουργήσω άμα νιώθω καταπίεση. Τι, δεν είναι σχέση αυτό, οπότε γεια σας. Τον ερωτεύτηκες, ας πούμε, με τη μία, υπήρξε έτσι ένα... Γελάσαμε τόσο πολύ, μας έπιασε τέτοιο νευρικό γέλιο. Και δεν είναι τον ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω, στο βλέμμα του ήταν σαν να κοιταζόμαστε και να γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω το λένε πολλά ζευγάρια που έχουν μια σχέση η οποία εξελίσσεται μετά πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ξέρω ότι κι εσείς παντρευτήκατε τύπου μετά από ένα μήνα, ενάμιση, κάπου εκεί. Όλο και όλο είχαμε βρεθεί 70 μέρες. 70 μέρες. Ναι. Και παντρευτήκατε ή κάνατε τη Λίδα? Έμεινα έγκυος στη Λίδα. Παντρευτήκαμε. Κάναμε ένα γάμο και εκεί, στην Αμερική, ένα πολιτικό γάμο. Και θρησκευτικό εδώ. Έκανες και θρησκευτικό όμως. Ναι. Πιστεύεις? Πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η πίστη είναι μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω πού πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Δεν έχει σημασία. Άρα ουσιαστικά αυτή η δυσκολία προσαρμογής που έχεις στη Νέα Υόρκη επηρέασε την σχέση σου με τον Άλεξ? Σίγουρα επηρέασε τη σχέση μου. Σίγουρα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και άλλα πράγματα. Όταν επέστρεψα για καλοκαίρι, ήταν η Μπέτη η οποία μου λέει θα ξαναπάω στο Πομοντόρο, μήπως να κάναμε κάτι μαζί, και έτσι έμεινα και άρχισα να δουλεύεις πάλι. Ναι. Και είχες η Λίδα ήταν 4 ετών. Την είχες μαζί σου? Ναι, την είχα μαζί μου βέβαια. Όταν η Λίδα σου είπε ότι κάποια στιγμή θέλει να πάει να ζήσει στην Αμερική, πώς αντέδρασες αυτό? Έσπασε η καρδιά μου. Πόσο ήταν τότε η Λίδα? 15. Το πήρες προσωπικά? Ότι φεύγει από τη μαμά της και δεν φεύγει τόσο πολύ από την Ελλάδα. Προτιμάει τον μπαμπά της. Ήξερα το λόγο που ήθελε να πάει. Επίσης, αντιλαμβανόμουν ότι είχε ανάγκη να δημιουργήσει σχέση με τον πατέρα της, γιατί τον μπαμπά της μετά τον έβλεπε τουριστικά, έτσι. Ερχόταν το καλοκαίρι, ή πήγαινε εκείνη, Πάσχα, Χριστούγεννα, ή ερχόταν ενδιάμεσα ο μπαμπάς της για 10 μέρες, την έβλεπε, έφευγε. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε πήγε να χτίσει και αυτή τη σχέση με τον πατέρα της. Ήταν και με τα σχολεία εδώ που δεν μπορούσε να. Δεν της άρεσε ο τρόπος. Κάπου είχα διαβάσει ότι έχεις δηλώσει ότι η κόρη σου έχει φάει μπούλινγκ στο σχολείο. Ναι. Για ποιο λόγο? Στο δημοτικό της λέγανε ότι είναι μαύρη. Έρχεται μια μέρα, έκλαιγε, μου λέει: μαμά, τα παιδιά με φωνάζουν μαύρη στο σχολείο. Εντάξει, η Λίδα είναι κοντά μου, έτσι. Λέω: παιδί μου,
Αυτό εδώ, τι χρώμα είναι? Μου λέει μαύρο. Είσαι τέτοιο χρώμα? Όχι. Λοιπόν, θα πας και θα πεις το παιδάκι αυτό που σου το είπε, να πεις τη μαμά του να το πάει σε έναν οφθαλμίατρο, μήπως το παιδί έχει αχρωματοψία. Μήπως δεν μπορεί και διακρίνει τα χρώματα καλά. Γιατί δεν μπορεί να λέει κάτι τέτοιο για σένα από τη στιγμή που αυτό είναι το μαύρο. Δεν σε είπε καν καφέ. Δεν σε είπε με λαμψή. Δεν σε είπε... Σε είπε μαύρο. Μαύρο είναι αυτό. Άρα, το παιδάκι αυτό κάποιο πρόβλημα έχει στα ματάκια του. Αυτή ήταν η δική μου αντιμετώπιση. Μετά, στο γυμνάσιο, είχε από καθηγητές. Αυτό ξεκίνησε στο δεύτερο τρίμηνο που πήγα να πάρω τους βαθμούς. Από το 17 πήγε στο 15 σε ένα μάθημα, να μην λέμε τώρα ούτε ονόματα, ούτε δεν έχει σημασία. Λέω, βλέπω αυτό, τι σημαίνει αυτό, τι έγινε, μου λέει, δεν προσέχει, δεν κάνει. Λέω, ναι, έχω φέρει, λέω, από κρατικό φορέα, χαρτί, ότι έχει δυσλεξία, έχει απόσπαση συγκέντρωσης, έχει δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και απόσπαση συγκέντρωσης. Αυτό δεν τον λαμβάνετε υπόψη σας? Και γυρνάει και μου λέει, ξέρετε κάτι, μου λέει, όχι, αυτά, λέει, είναι στο μυαλό σας, δεν υπάρχουν δυσλεξία και αυτά, λέει, δεν υπάρχουν. Λέω, ορίστε. Και μετά μου λέει πως είναι καλύτερα να πάει σε ένα συμβατικό σχολείο η Λίδα, γιατί ίσως να είναι καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα για αυτή. Σε τι σχολείο πήγαινε? Μουσικό. Σε μουσικό. Συγγνώμη, αυτά τα παιδάκια όλα εδώ μέσα έχουν δώσει εξετάσεις. Έχετε αναγνωρίσει κάποιο ταλέντο σε αυτά τα παιδιά και τα έχετε πάρει. Και μου λέτε τώρα να το πάρω το παιδί και να το πάω σε ένα συμβατικό σχολείο? Όχι. Και έκανα πολύ, έτρεξα πάρα πολύ, έκανα πολύ μεγάλο αγώνα. Άκρη έβγαλες? Βεβαίως. Βεβαίως. Ζήτησα συνάντηση με τον διευθυντή, πήρα η ίδια στο Υπουργείο Παιδείας, ζήτησα τη σύμβουλο μουσικών σχολείων να παρευρεθεί, να θέσω το θέμα. Μετά από αυτό άλλαξε η συμπεριφορά. Η κόρη σου λοιπόν είχε επιχειρήματα για τα οποία ήθελε να φύγει στην Αμερική. Ναι. Εσένα αυτό τελικά, εντάξει, στο πρώτο άκουσμα δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να το σου πει λίγο βαρύ, έτσι. Θα σου πω, ένα βράδυ άρχισε να κλαίει και μου λέει, βρε μαμά, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω μακριά σου, γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένες με τη Λίδα. Και φοβάμαι μην πάω εκεί και δεν τα αντέξω. Και φοβάμαι στεναχωρηθεί ο μπαμπάς, μην νομίζει ότι τον απορρίπτω και θέλω να φύγω και τα λοιπά. Της λέω, άκου να δεις Λίδα. Επειδή παιδάκι μου εσύ αυτό το ονειρεύτηκες. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Πήγαινε. Ζήστο. Δες. Αν δεν σ' αρέσει, είμαι εδώ. Όποτε θέλεις, γυρίζεις πίσω. Τι έκανε τελικά η Λίδα, που είναι σήμερα? Η Λίδα πήγε στην Αμερική. Τελείωσε το σχολείο, το λύκειο εκεί. Έκανε δράμα μέσα στο σχολείο. Τώρα έχει γυρίσει. Είναι και σε σπίτι κοντά μου. Θέλει να μείνει μόνη της, να πατήσει τα πόδια της και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Προτιμά να έρθει να ζήσει στην Ελλάδα? Ναι, προς το παρόν θα ζήσει στην Ελλάδα. Και θα δούμε. Θυμάμαι, είχαμε ανταλλάξει απόψεις για ένα βιβλίο, τη Σχολή των Θεών. Το είχαμε διαβάσει και οι δύο και το σχολιάζαμε. Και μου είχες πει ότι έχεις στόχο και όνειρο να γράψεις ένα βιβλίο, ναι, που θα έχει να κάνει ακριβώς με το... Με ένα προσωπικό οδηπορικό. Μπράβο. Και πραγματικό και εσωτερικό. Τι έγινε αυτό το εγχείρημα, αυτή η σκέψη που είχες? Αυτή η σκέψη είναι ακόμα εκεί και δεν φεύγει. Και μου έχει γεννηθεί κι άλλο βιβλίο τώρα. Πότε θα κάτσω να τα γράψω είναι το θέμα. Έχω τα κεφάλαιά μου, έχω τη δομή μου, το χρόνο δεν έχω βρει ακόμη να κάτσω, να συγκεντρωθώ να το γράψω. Τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον, ας πούμε? Θέλω σιγά σιγά το κανάλι μου στο YouTube. Να αρχίσω να εστιάζω και σε αυτό, γιατί και αυτό έχει πολλή δουλειά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη ακριβώς τη γραμμή, γι' αυτό και δεν έχω ακόμα προχωρήσει. Έχω πολύ λίγους subscribers ακόμη. Δημιούργησα ένα σατυρικό βίντεο, το οποίο θέλω να το προχωρήσω και να γίνει σειρά. Δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι έχεις μεταφερθεί, μετακομίσει, περνάς πολύ μεγάλο χρόνο της ζωής σου στην Αλόνισο? Ποιοι το έχουν πει αυτό? Το έχω διαβάσει. Το έχεις διαβάσει? Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί η Αλόνισο. Καταπληκτικό. Γιατί να μην θες να πας? Το ίδιο δημοσίευμα έλεγε ότι το έχεις επιλέξει αυτό επειδή σε κρατάει και ένα σύντροφος εκεί. Κάτι θα ξέρεις το δημοσίευμα. Μένα πάντως κανένας δεν με πήρε για να το επαληθεύσει, να σου πω την αλήθεια. Ούτε ένας. Γράφουν
αλλά ούτε ένας. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι κάθε φορά που δίνεις μια συνέντευξη, υπάρχει μετά μια αναπαραγωγή, αρκετά μεγάλη, διότι τις προάλλες πάλι στο πλαίσιο κάποιων δηλώσεων που είχες κάνει σε έντυπο, υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι βγάλουν το συμπέρασμα ότι η Ματίλντα Μαγκύρη ξαφνικά, και λέω ξαφνικά γιατί στην πορεία της ζωής σου και μέσα από τις προγνωριμίες σου και τις φιλίες σου έχεις αποδείξει το αντίθετο, ξαφνικά η Ματίλντα Μαγκύρη βγαίνει ως ομοφοβική προς τα έξω. Τι δηλώσεις είχες κάνει που κυκλοφορεί αυτή η αίσθηση τώρα ξαφνικά πάλι? Με έναυσμα το τραγούδι και τους στίχους του τραγουδιού, μίλησα για τη μετάλλαξη των αντρών, γιατί οι άντρες δεν είναι όπως ήταν οι άντρες παλιά, αλλά είπα ότι θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη από τους άντρες για αυτή τη μετάλλαξη, γιατί εμείς τους δημιουργούμε ως μάνες. Mm. Έτσι δεν πάει? Ρωτήθηκα τι γνώμη έχω για το σύμφωνο συμβίωσης ή για την υιοθεσία παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια και είπα ότι αυτό θα φανεί όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρουμε ακόμη, αλλά έτσι κι αλλιώς από straight οικογένειες με προβλήματα, τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται στα παιδιά, άρα δεν έχει να κάνει αν είναι straight ή αν είναι gay οι γονείς, γιατί μπορεί να δώσουν πιο πολύ αγάπη οι gay γονείς σε ένα παιδί που θα υιοθετήσουν. Αυτό θα το δούμε όταν αυτό το παιδί μεγαλώσει, τι προσωπικότητα θα έχει. Δεν μπορώ να έχω άποψη λοιπόν σε ένα νέο μοντέλο που ακόμα κοινωνικά δεν το έχουμε δει. Όμως έχω άποψη για το παλιό μοντέλο, για τις οικογένειες, τις straight. Σαφώς έχουν βγει παιδιά με προβλήματα από τις straight οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει αν είσαι straight ή αν είσαι gay. Έχει να κάνει με την προσωπική σου εξέλιξη, με την ψυχολογία σου, με το πνεύμα σου. Και αυτό που είπα είναι ότι εμένα ο άνθρωπος με ενδιαφέρει από αυτή την πλευρά του. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική του σεξουαλική επιλογή. Επίσης αναφέρθηκα στο ότι με ενοχλεί όμως να βλέπω δημόσια αυτό το σεξουαλικό έτσι, άδειασμα είτε από straight είτε από gay ζευγάρια. Δεν τα διαχωρίζω. Τι εννοεί ότι άδειασμα το να εκδηλώνονται? Το ότι ένα ζευγάρι και straight ζευγάρι. Αρχίζουν, χαμουρεύονται, κάνουν δημόσια. Ενώ μπορούν να πάνε κάπου σε ένα χώρο, να είναι οι δυο τους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είπα ότι με ενοχλεί. Δεν έχω καταλάβει γιατί, τι φταίει, ίσως η ίδια δεν τα λέω καθαρά και παρερμηνεύονται αυτά που λέω. Οι περισσότεροι φίλοι στο σπίτι μου είναι gay, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι ξαφνικά βγήκα ομοφοβική. Γιατί ερωτήθηκα γι' αυτό και είπα μια άποψη. Και τι είναι η άποψη που είπα? Ότι τον άνθρωπο τον βλέπω και με ενδιαφέρει ο άνθρωπος από την ψυχοπνευματική του κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή, τι θα κάνει στο κρεβάτι του. Πέσα να με φάνε, να μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram, να μου λένε «Έχετε προβλήματα, κυρία Μαγκύρα, και όλοι οι δολοφόνοι, οι ανώμαλοι, οι εγκληματίες και παιδόφιλοι από δικές σας οικογένειες». Έχω, λέω, δεν έχουν καταλάβει. Και ξέρεις τι απάντησα? Έχετε δίκιο, ευχαριστώ. Γιατί δεν έχω καμία όρεξη να κάτσω να ανοίγω κουβέντα με κάποιον ο οποίος καν δεν κατάλαβε τι είπα. Τι απολαμβάνεις να κάνεις περισσότερο από όλα αυτά που κάνεις τα καλλιτεχνικά, να τραγουδάς, να παίζεις, να μιμήσαι? Και τι σου έχει λείψει? Τώρα γίνονται και τα θέατρα κλειστά, δηλαδή δεν έχετε και τη δυνατότητα στις καλλιτέχνες να εκφραστείτε και διαφορετικά. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Νιώθω σαν λιοντάρι στο κλουβί. Πραγματικά. Ήσουν έτοιμη να κάνεις comeback θεατρικό? Ήμουν έτοιμη να κάνω παράσταση. Έχω αγοράσει τα κοστούμια από την Αμερική, τα έφερα. Όχι τα δικά μου, όλης της ομάδας. Τι παράσταση θα ήτανε? Θα ήτανε σύγχρονο καμπαρέ. Mm-hmm. Με έντονο πολιτικό λόγο. Πολύ σημερινό. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί... Λογικό. Είχα φτιάξει ολόκληρο το. Έχω κάτσει, έχω ξεκινήσει, έχω γράψει, έχω κάνει. Το γεγονός λιγάκι το ότι σε όλες τις ανακοινώσεις που ακούμε, συνήθως αναφερόμαστε στην εστίαση, στα μαγαζιά και όχι τόσο συχνά στα θέατρα. Αυτό σε προβληματίζει λίγο? Εάν δεν υπάρχει πολιτισμός, έρχεται η καταστροφή. Το λέω πολύ σοβαρά και αυτό δεν είναι να το σκεφτούμε μόνο εμείς οι καλλιτέχνες.
αν έχουμε πληγή ή όχι. Το πρέπει να το σκεφτεί όλη η κοινωνία. Έχει πει τη θεϊκή ατάκα ότι μετά τον έρωτα έρχεται το ξενέρωτας. Πρώτο έρωτας, μετά ο ξενέρωτας. Αναφερόσουνα στην σχέση που είχες με τον μπαμπά της Λίδας. Όχι, αναφέρομαι σε όλες τις ερωτικές σχέσεις. Αυτό είναι de facto, είναι κανόνας. Είναι de facto, συγγνώμη, δηλαδή ας έρθει κάποιος να μου πει ότι δεν... Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν άμυνες, δηλαδή υπάρχουν κινήσεις που μπορείς να κάνεις για να το σώσεις. Ναι, δεν υπάρχουν. Ναι, γιατί όλο το έχω αποκωδικοποιήσει αυτό με τον έρωτα. Ο έρωτας θεωρώ ότι είναι η πιο, από τις πιο τουλάχιστον, δυνατές συνθήκες στη ζωή μας. Και τι κάνουν οι δυνατές συνθήκες, έρχονται να μας ζωρίσουν για να εξελιχθούμε. Ο έρωτας λοιπόν έρχεται για την προσωπική μας εξέλιξη επί της ουσίας. Έρχεται λοιπόν και γίνεται ένας αντικατοπτρισμός. Στην αρχή όλα τα βλέπεις ωραία στον σύντροφο, γιατί βλέπεις, τι βλέπεις, τα δικά σου ωραία κομμάτια σε αυτόν. Γιατί αν δεν τα έχεις, δεν μπορείς να τα δεις, δεν τα αναγνωρίζεις. Περνάνε απαρατήρητα. Έλα που μετά από λίγο έρχεται πάντα ο ξενέρωτας. Μα πάντα όμως, πώς γίνεται αυτό? Μόνο σε μένα συμβαίνει? Γιατί νόμιζα ότι συμβαίνει σε όλους. Λοιπόν, έρχεται ο ξενέρωτας. Με τη δουλειά που έχει γίνει, κατάλαβα ότι γίνεται ο άλλος αντικατοπτρισμός και βλέπεις τελικά τα άσχημα στον άλλον, αλλά για να τα βλέπεις... Σημαίνει ότι τα έχεις. Σημαίνει ότι τα έχεις. Μπορεί να μην τα έχεις το ίδιο ποσοστό. Μπορεί αυτός να το έχει στο 80 και εσύ να το έχεις στο 10. Το έχεις όμως. Έχεις τη βάση, γι' αυτό και το αναγνωρίζεις. Και δεν σ' αρέσει. Εάν θες να κρατήσεις τη σχέση σου και να εξελιχθεί, τότε θα πρέπει να εστιάσεις σε σένα και να πεις: ωραία, με ενοχλεί αυτό που κάνει αυτό. Πότε το κάνω? Πότε το έχω κάνει? Σε τι βαθμό το έχω κάνει? Όταν λοιπόν το εστιάσεις σε σένα και το αναγνωρίσεις και το αποδεχτείς, δεν έχεις κάνει τη μισή δουλειά για να το λύσεις? Ναι. Εάν και ο σύντροφος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, τότε μπορούμε να έχουμε συνειδη πορεία. Είναι, ας πούμε, στις ανάγκες σου αυτή η συνειδη πορεία? Εννοείται. Ή είσαι πιο μοναχική? Είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου. Μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου, αλλά πολύ πιο ωραία δεν είναι να έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου. Να μπορεί να σε στηρίζει συναισθηματικά, που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Φίλες έχεις και σε ρωτώ, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που έχουν πολύ καλή και δυνατή σχέση με τον αδέλφη τους, καλύπτονται στο κομμάτι αυτό. Έχω φίλες και φίλους, έχω. Τι κάνεις μέσα στη μέρα σου, όταν δεν έχεις πληθώρα επαγγελματικών υποχρεώσεων, ας πούμε, ή την προετοιμασία μιας παράστασης? Προετοιμασία, ναι, μιας παράστασης έχει πάρα πολύ έρευνα, έχει πάρα πολύ ψάξιμο, διάβασμα. Αλλά και πάλι, όταν δεν έχω κάτι τέτοιο, πάλι είμαι σε έρευνα, πάλι είμαι σε ψάξιμο, αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, τρελαίνομαι, αγαπώ πάρα πολύ τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία μόνο καλό έχει να σου κάνει. Μόνο καλό έχει να σου κάνει. Βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, πιστεύω. Τηλεόραση βλέπεις? Τηλεόραση πολύ επιλεκτικά. Τώρα τελευταία βλέπω σίριαλ και αυτό κυρίως. Σενάριο θα έγραφες? Θα έγραφα. Για σίριαλ. Θα έγραφα. Είμαστε και στην εποχή των reality. Βλέπεις ότι επιστρέφουν. Γίνεται ένας κύκλος προ-20ετίας, 20ετία, επαναλαμβάνεται. Δεν θα έφευγες με βαλίτσες να πας να παίξεις ένα reality, ας πούμε, παιχνιδιού? Όχι. Γιατί να φύγω? Υπάρχουν ωφέλη. Ναι, αλλά να αποδείξω τι? Σε μένα. Γιατί σε μένα θέλω να τα αποδείξω. Δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Όλα για μας γίνονται. Ο ανταγωνιστής είναι εκεί απέναντι για να επιβεβαιώσει τη δική μας νίκη, λέει μέσα στη Σχολή των Θεών. Πόσες φορές το έχεις διαβάσει? Και εάν χάσω από τον ανταγωνιστή, είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Έχω να μάθω από αυτόν. Τι έκανε αυτός που δεν το έκανα και νίκησε αυτός? Πιστεύεις ότι τα έχεις βρει καλά με τον εαυτό σου? Είσαι, ναι. Είσαι σε ένα επίπεδο που πλέον σε αντέχεις? Ναι. Όχι με αντέχω απλώς. Με αγαπάω. Με αγαπάω. Μπράβο, ρε Σιμαντήλδη. Με αγαπάω και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τελικά. Και είναι τόσο κρίμα να μην το ξέρουμε αυτό. Γιατί είμαστε, θεωρώ, όλοι εκπαιδευμένοι λάθος. Όλοι όμως. Έχω ταξιδέψει, είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Μία υγιή οικογένεια ψυχονοητικά δεν έχω γνωρίσει, δεν έχω δει. Σε όλες τις οικογένειες κάποιο θεματάκι θα υπάρχει, έτσι. Και θεωρώ ότι γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Να λύσουμε αυτά τα θεματάκια και να εξελιχθούμε ως οντότητες.
το άλλο όλο το υλικό δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα. Το είδαμε. Οκ, και θα φύγω από αυτή τη ζωή, θα πάρω κάτι μαζί μου. Από όλα αυτά, τίποτα. Ούτε την πισίνα σου θα πάρεις, ούτε το αυτοκίνητό σου, ούτε καν τη βίδα από τη Ρόδα δεν θα πάρεις. Λοιπόν, 2x1 είναι τα τετραγωνικά του καθένα μας. Καθενός, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, άρα, γιατί να έχω τέτοιο ταμάχι και να κάνω και να έχω και να το... Και στην τελική δεν είμαι καλά με μένα. Γιατί άμα είμαι καλά με μένα, δεν έχω ανάγκη τελικά όλα αυτά. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Ξέρεις τι είναι το ωραίο με σένα, ότι κάθε φορά που μιλάμε ή που βρισκόμαστε, είσαι και άλλη. Είσαι και άλλη. Είσαι και άλλη. Είθε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Εύχομαι να νιώσουμε ελευθερία. Όλοι μας. Γιατί ξέρω πραγματικά... ότι έχεις μια αδυναμία στην ελευθερία. Το ξέρω ότι τη διεκδικείς πολύ καιρό. Από παιδί. Από μικρό παιδάκι. Την αγαπώ την ελευθερία. Τη θέλω την ελευθερία. Το εύχομαι για όλους μας, πραγματικά. Να είσαι είναι καλά, Ματίλδη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Όλοι μας. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Έτσι. Αγαπημένοι μου φίλοι, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας ξημέρωμα.